Αισιοδοξία δημιουργήθηκε στους επαγγελματίες του τουρισμού από την αυξημένη κίνηση το τριήμερο του Πάσχα. Ένα μήνυμα ευνοϊκό για την κίνηση που θα επικρατήσει τους καλοκαιρινούς μήνες του 2022. Όπως τονίζουν οι φορείς του τουρισμού στην τηλεόραση του Σέντερ, αστάθμητος παράγοντας, ο κορονοϊός αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεμίζει αισιοδοξία και δικαιώνει τον αγώνα που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Θετικά μηνύματα και ακόμα θετικότερα για την καλοκαιρινή περίοδο η οποία ακολουθεί. Συνεχίζουμε δυναμικά τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή μας πετυχαίνεται, πηγαίνουμε στην έκθεση του ΝΟΕΟΤ στην Κύπρο, όπου πάλι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει μια δυναμική παρουσία. Και είναι πολύ ευίωνα τα... γενικότερα οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή για την περιοχή. Το θέμα είναι ότι ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή στην υγειονομική κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής και ότι τα γεωπολιτικά, οι εξελίξεις που έχουν γίνει θα δοθεί κάποια λύση, γιατί όπως έχουμε πει το τουριστικό προϊόν είναι ευπαθές και είναι το πρώτο το οποίο πλήττεται από τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ας ευχηθούμε όλοι ότι θα παραμείνει η κατάσταση όσο έχει και δεν θα έχουμε κάποια άλλη τροποποίηση μέχρι το καλοκαίρι το οποίο πλησιάζει. Ήταν η προδιάθεση που έχουμε, αλλά και σχετικά ήταν καλά τα πράγματα. Για το τρίμηνο ήταν αναμενόμενο να έχουμε μια καλή κίνηση. Περιμέναμε από τους Βαλκάνιους γείτονές μας, από τους Έλληνες επισκέπτες. Λέμε ότι και αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες μέχρι και τον Κυριακή του Θωμά που εξελίσσονται οι αγώνες ποδηλασίας. Το οπτιζόμενο είναι ότι θα έχουμε ένα κενό μετά. Θα κάνουμε αυτό το κενό που έχουμε για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου που δεν είναι τόσο ιδίωνα τα πράγματα, ούτε έχουμε πολλές κρατήσεις να περιμένουμε κόσμο. Γενικώς όμως είμαστε αισιόδοξοι και σκεπτικοί πάντοτε. Είχαμε Βούλγαρους, είχαμε και Έλληνες. Είχαμε και λίγους Σκοπιανούς. Αυτό ήταν το μίξ των πελατών μας. Έντονος είναι ο προβληματισμός των επαγγελματιών για την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του κόστους. Η αύξηση της ενέργειας αυξάνει και το κόστος των μετακινήσεων, αυξάνει και το κόστος των λειτουργικών εξόδων, αυξάνει και το κόστος και της πρωτογενής παραγωγής, δηλαδή είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση. Θεωρώ ότι θα βρεθεί κάποια λύση, γενικότερα γίνονται προσπάθειες και σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και γενικότερα να ξεπεραστεί και αυτή η δυσκολία. Έχουμε μάθει στα δύσκολα το τελευταίο διάστημα, η μία κρίση ακολουθεί μετά την άλλη. Ας μείνουμε στα θετικά, δηλαδή ότι γενικότερα υπάρχει διάθεση στον κόσμο να ταξιδέψει, υπάρχει διάθεση να επισκεφτεί την περιοχή. Έχει γίνει μεγάλη προετοιμασία όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο σε επίπεδο καλοκαινό, αλλά και για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Δηλαδή εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο αρχικό μας project, ότι θέλουμε και μια 12μηνη τουριστική ανάπτυξη. Ήδη έχει ξεκινήσει, τρέχει το τουριστικό πρόγραμμα προβολής, το οποίο προβάλλει όχι μόνο το ήλιος και θάλασσα, αλλά και τα μονοπάτια μας, τα βουνά μας. Για τις επιτυχίες τους έβαλαν στη λειτουργία τα ξενοδοχεία τους, αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος για όλες αυτές τις εβδομάδες που δεν θα υπάρχει πληρότητα. Με σκοπό να δείξουν ότι ο τόπος έχει ανοίξει, ότι είμαστε ένας προορισμός έτοιμος να υποδεχθεί τους φιλόξενους τους επισκέπτες που θα φιλοξενήσει. Επίσης δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, αλλά είδαμε και πολλά, και πολλά άλλα καταλήμματα να ανοίγουν, αλλά και πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης.